Γεια σου Ταύρε, καλώς ήρθες στο εβδομαδιαίος Energy Focus, όπου θα δούμε την ενέργεια στο πρόσφατο σου παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Ξεκινώντας από την ενέργεια στο πρόσφατο σου παρελθόν, βλέπω ότι υπήρχαν κάποιοι λόγοι για τους οποίους ήσουν λίγο στρεσαρισμένοι ή στρεσαρισμένος. Κάποιοι από εσάς μπορεί να είχατε έντονο πονοκέφαλο από ό,τι βλέπω στο πρόσφατο παρελθόν και είναι πολύ πιθανό να ήταν από την πίεση που είχε δημιουργήσει αυτό το στρες, αυτή η ταραχή, αυτό το άγχος. Βλέπω ότι υπήρχαν κάποια πράγματα στα οποία είτε νιώθατε είτε δεν μπορούσατε να λάβετε μέρος ώστε να βοηθήσετε την κατάσταση. Δεν ξέρω αν κατάλαβες τι εννοώ. Εννοώ ότι κάπως ένιωθες ότι τα χέρια σου είναι δεμένα ως προς κάποιες καταστάσεις, ότι δεν μπορείς να κινηθείς προς αυτές ή ότι απλά δεν θες, τις έχεις αφήσει εκεί μετέωρες, στην τύχη τους που λέει. Γενικότερα σε βλέπω σε μια περίοδο που θεωρείς ότι σου λείπει το συναίσθημα από τη ζωή σου, ενώ υπάρχουν άνθρωποι γύρω σου, υπάρχουν οι άνθρωποι της οικογένειάς σου, υπάρχουν οι άνθρωποι στη δουλειά σου, υπάρχει το άμεσο σου περιβάλλον, υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους συναναστρέφεσαι, συνεργάζεσαι αρμονικά και όμορφα. Παράλληλα όμως, ψιλοβλέπω ότι έχεις ρουτινιάσει. Μπορεί να έχεις ψιλοβαρεθεί ρε παιδί μου με τα ίδια και τα ίδια. Μπορεί να σου λείπει κάποιο συγκεκριμένο άτομο. Μπορεί να μην έχεις ξεπεράσει στο 100% ό,τι συνέβη στο παρελθόν και γι' αυτό να μην μου είσαι πάρα πολύ καλά ακόμα. Γενικότερα δείχνει ότι υπάρχει κάτι μέσα σου που νιώθει μια χασούρα. Εντάξει, κάποιοι από εσάς επίσης μπορεί να το έχετε ρίξει λίγο στο ποτάκι. Προφανώς δεν είναι για όλους, οπότε μετά αυτό παίζει να είναι και ένα ορότατο hangover. Και ξεκάθαρα, hangover, ξεκάθαρα. Τέλος πάντων, πολύ νερό παιδιά, πολύ νερό. Αυτά έχω σαν γενική ενέργεια να σου πω. Ναι μεν η ζωή κυλά, αλλά βλέπω ότι τα βράδια λίγο κάπως σε βρίσκει μόνη σου ή μόνος σου. Αυτή η μοναξιά κάπως σε στενοχωρεί, σου θυμίζει τα παλιά, σου θυμίζει ενδεχομένως τα κακά, σου θυμίζει αυτά που δεν μπορείς να αλλάξεις, σου θυμίζει ότι δεν έχεις χρόνο, χώρο ή δεν έχεις την απαραίτητη κινητικότητα για να αλλάξεις την κατάσταση και τέλος πάντων να αναρωτιέσαι πότε επιτέλους θα έρθουν αυτές οι υπέροχες μέρες. Μπορεί να σου την έχει σπάσει και λίγο η μοναξιά εδώ που τα λέμε ή μια μικρή ιδοσούλα. Τώρα, και δεν μπορείς να βρεθείς με τους φίλους, κατάλαβες, και να πας στη δουλειά σου και ξενερώνεις στο σπίτι μόνη σου ή μόνος σου, με την αντιβίωσή σου. Λοιπόν, τώρα, στο παρόν, η ενέργεια αλλάζει, παιδιά, πάρα πολύ. Φαίνεται ότι γίνεται ένα γύρισμα του τροχού, κάτι συμβαίνει για σένα, και μάλιστα ο δείκτης τελικά του τροχού σκάει στα συναισθηματικά, ακριβώς αυτά που λίγο κάπως στο πρόσφατο παρελθόν σε είχαν ξενερώσει. Τώρα σε συναισθηματικά φαίνεται ότι κάνεις μια ολόφρεσκη αρχή. Για οποιονδήποτε λοιπόν λόγο και με οποιονδήποτε λοιπόν τρόπο συνέβη αυτό, όλη η ξενέρα που είχε στο πρόσφατο παρελθόν, τώρα στο παρόν κάπως με τον τροχό αλλάζει. Και σου φέρνει μια είτε νέα γνωριμία είτε νέο αέρα στη ζωή σου, πάνω ακριβώς σαν συναισθηματικά. Θα παίξουν και αυτές οι δύο κατηγορίες. Θα παίξει πολύ παιδιά η νέα γνωριμία, είτε ήδη σου έχει συμβεί τα βράκι μου, είτε θα σου συμβεί μέσα στις 2-3 επόμενες μέρες, κάπου εκεί, εντάξει τώρα χοντρικά είναι αυτά. Αλλά τώρα στο παρόν η ενεργειάρα σου σε συναισθηματικό επίπεδο έχει κάνει ένα ωραιότατο reset. Και σου ξαναλέω, εμφανίζεται μια νικηφόρα ενέργεια. Νιώθω ότι είτε ξεχωρίζετε κάποιον, είτε κάποιος ή κάποια σας ξεχωρίζει εσάς. Βλέπω ότι υπάρχει μια γνωριμία που θα μπορούσε να εμφανιστεί και σαν καρμική, έτσι όπως τη βλέπω, για κάποιους, είτε είναι σε ερωτικό επίπεδο, είτε είναι σε φιλικό επίπεδο, αυτά βασικά. Δύσκολο σε οικογενειακό επίπεδο γιατί φαίνεται να είναι κάτι ολοκένουργιο. Εκτός κι αν είναι 9 μήνες εγκυμοσύνη και το μωράκι σου που σκάει τώρα, αυτή την περίοδο, τώρα που μιλάμε και νιώθεις πιο ευτυχισμένη από ποτέ, νιώθεις ότι έκανες αυτό το επόμενο βήμα που ήθελες στη ζωή σου,
έκανες την έναρξη του επόμενου σου κεφαλαίου, έχεις κόσμο δίπλα σου και πάει λέγοντας πάρα πολύ θετική περίοδος, κάνει reset σου, ξαναλέω, η όλη φάση σε συναισθηματικό επίπεδο. Δηλαδή στη χειρότερη αυτό που μου δείχνει είναι ότι η ψυχή σου αυτή την περίοδο νιώθει επιτέλους απελευθερωμένη από τα κατάλοιπα του παρελθόντος, έχεις ξεπεράσει, σου ξαναλέω, ό,τι σε βασάνιζε στο παρελθόν, κάνεις ένα ωραίο reset, ένα υπέροχο restart και μάλιστα τρέχει το πρόγραμμα εξαιρετικά και πολύ πιθανό να τρέχει και με άλλο ένα άτομο. Πάρα πολύ όμορφη παιδιά η ενέργεια άρα και η έναρξη μιας σχέσης για κάποιους αυτή τη στιγμή που συμβαίνει. Στο σύντομο μέλλον, ταυράκι μου, πάλι έχεις πολύ όμορφη ενέργεια, πάλι συνεχίζω να εξακολουθώ να πιστεύω ότι για κάποιους υπάρχει μια σχέση. Βλέπω ότι εξερευνείς τους ορίζοντες σου σε όλα τα επίπεδα, αλλά κυρίως ως προς το τι θέλω να κάνω. Και κάπου εδώ πέρα πρέπει να σου πω ότι υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμουλίτσα, γιατί αυτό το θέλω, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα στο σύντομο μέλλον να ξεπεράσει αυτή τη γραμμή του απλά θέλω να πετύχω κάτι και να γίνει μια πολύ τοξική επιθυμία με κάποιον τρόπο. Εντάξει, λοιπόν, όπως και να έχει, η ενέργεια είναι θετική. Βλέπω ότι αναρωτιέσαι ποιο είναι το επόμενο σου βήμα στη ζωή σου, ποιοι δρόμοι, ποια μονοπάτια, συγγνώμη, εμφανίζονται μπροστά σου. Πολύ πιθανό για εσάς που έχετε βρει αυτό το άτομο να εξερευνείτε και τις δυνατότητές σας με αυτό το άτομο. Μου αρέσει γιατί αυτή την περίοδο φαίνεται να είστε ανοιχτοί σε διάφορες απόψεις. Βεβαίως η άποψή σας είναι η πιο σημαντική όλων, αλλά και πάλι βλέπω ότι είστε αρκετά διαλλακτικοί με τις απόψεις των άλλων. Σας βλέπω σε αρκετά υψηλή συχνότητα, τόσο υψηλή όμως που φοβάμαι μην θελήσετε να την εκμεταλλευτείτε αρνητικά. Εντάξει. Μη μου ξεφύγεις από τη χαρά σου, ρε παιδί μου. Μη μου ξεφύγεις από την δύναμη που θα νιώθεις μέσα σου. Βλέπω ότι για τους περισσότερους από εσάς στη ζωή σου σύντομο μέλλον θα υπάρχει πάθος, θα υπάρχει χαρά, θα υπάρχουν γνωριμίες, θα υπάρχουν άνθρωποι και παρέες γύρω σου με τις οποίες θα περνάς καλά. Θα υπάρχει ποτάκι, οπότε πρόσχε γιατί ενδεχομένως εκεί να βγει λίγο πιο τοξική ενεργιούλα, να μου πίνεις λίγο παραπάνω από όσο χρειάζεται, να μου κοτσομπολεύεις, να μου κάνεις πραγματάκια που θα μπορούσες να μην κάνεις για να μην χρησιμοποιείς αυτή την ενέργεια, τη θετική και τη δύναμη. Και πώς το λένε, έχεις μία κάτι που επιβάλλεται στο σύντομο μέλλον. Μη μου χρησιμοποιήσει αυτή λοιπόν την ενέργεια αρνητικά με κάποιον τέτοιο τρόπο για σένα. Γενικά η ενέργεια είναι πάρα πολύ καλή, σου ξαναλέω. Μπορεί να υπάρχουν για κάποιους από εσάς και κάποιες τύπου επιστροφές καταστροφές που να δημιουργήσουν διάδες και τριάδες στο σύντομο μέλλον και ίσως αυτές να είναι οι τοξικές συμπεριφορές, αλλά γενικότερα να σου πω κάτι, όλοι μας πάνω κάτω κάτι έχουμε ψιλοτοξικούλη και πρόσχε εμείς στο σύντομο μέλλον. Την ώρα που θα προσπαθείς να αποφασίσεις με όραμα, με θέληση, με κίνητρο, με όρεξη, όλα αυτά που θα έρθουν στα χέρια σου να αποφασίσεις, μην νιώσεις ότι από την πολύ δύναμη που έχεις, ότι μπορείς να τα καταφέρεις τόσο πολύ όλα και τελικά έρθεις αντιμέτωπη ή αντιμέτωπος με τις ίδιες τους τοξικές συμπεριφορές, οι οποίες μπορεί να βρεθούν σαν εμπόδιο τελικά στον δρόμο σου. Δηλαδή, άμα εσύ ξεκινάς με αυτό το κοριτσάκι που είσαι τι ωραία τι καλά, ή με αυτό το αγοράκι που είσαι τι ωραία τι καλά εδώ πέρα, και εδώ πέρα έχεις αρχίσει και μου σκέφτεσαι τι θα κάνεις με αυτό το παιδάκι ή το αγοράκι ή τον άντρα, εντάξει, και στείλει μήνυμα ο Τάκης ο πρώην σου και τα πείτε, εντάξει, κάπου τα θέλει και ο κόλος σου, κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Ή αν εσύ εδώ νιώθεις ότι έχεις ξεπεράσει τα θέματα του παρελθόντος, νιώθεις ότι έχεις και μια επιτυχία στα επαγγελματικά παράλληλα και μου είσαι εδώ πέρα με νέα αέρα, με νέο κίνητρο και μου λες κάτσε να δω τι θα κάνω στη ζωή μου και ξαφνικά μου βγαίνεις με τους κολλητούς και μου πίνεις και μου παίζετε πρόλογο το βράδυ και μου ξενυχτάτε κάθε μέρα και μου δεν ξέρω τι, θα εμποδίσεις την ίδια αυτή τη θετική ενέργεια και την ενέργεια του King of Wands κάπως θα τις εκμεταλλευτείς με έναν τρόπο διαφορετικό. Υπάρχει η ενέργεια στο σύντομο σου μέλλον του ότι ίσως να υπάρξει ένα τέρας
που υπάρχει ή θα υπάρξει στη ζωή σου, το οποίο θα του δώσεις και να φάει κιόλας. Αυτό θέλω να πω. Ό,τι και να είναι. Είτε είναι η ανασφάλεια, είτε είναι ο φόβος, είτε είναι το ποτό, είτε είναι ο πρώην, είτε είναι το τρίτο άτομο, είτε είναι η ζήλια σου, είτε είναι ό,τι είναι. Εντάξει. Αυτό, όσο το θρέφεις, τόσο θα μεγαλώνει και θα θεριεύει. Για κάποιους αυτό μπορεί να βγει σε κάτι θετικό. Μπορεί να βγει σε πάθος. Μπορεί να βγει σε κάτι που έχεις δει σαν όραμα στο κεφάλι σου και το φιντάρεις, αλλά θέλει πολύ προσοχή, μη σε φάει στο τέλος. Αυτό θέλω να πω. Θετική είναι η ενέργειά σου, θετικότατη. Απλά αυτός ο διάολος εκεί μέσα στη μέση, με το 3 of Cups από πίσω και το King of Wands από μπροστά, κάπως μου βγάζει και ένα λαλούμ, δηλαδή ένα σε φάση, πάμε να κάνουμε και την τρέλα μας, κατάλαβες, που δεν σου χρειάζεται αυτή την περίοδο από ό,τι φαίνεται. Εγώ λέω, εγώ το είπα μόνη μου. Αλλά και εδώ σαν αρνητική ενέργεια το δείχνει. Λοιπόν, αυτά τα βράκι μου, θετική είναι η ενέργεια σου σύντομο μέλλον, όραμα, ανοιχτές πόρτες, ίσως να υπάρχουν όπως και να έχει, εξερευνείς περισσότερο τα μονοπάτια που μπορείς να πάρεις, όρεξη και διάθεση για αποφάσεις και για αλλαγές. Απλά το tip είναι μη φιντάρεις το τέρας, ό,τι και να είναι αυτό για σένα. Παίρνα όμορφα, δες στους ανθρώπους που αγαπάς, κάνε τις γνωριμίες σου, μη φιντάρεις όμως το τέρας. Εντάξει, αν σου άρεσε αυτό το διάβασμα και έπεσε μέσα, κάνε μου ένα like, ένα subscribe, ένα comment, ένα share και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα τα βράκια μου. Φίλια πολλά, bye!